Το πρώτο αυτοκινούμενο μηχάνημα ελέγχου με ακτίνες Χ αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ απέκτησε προσφάτως η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπερσύγχρονο μηχάνημα X-Ray, δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος, θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο του ελεγκτικού κρατικού μηχανισμού στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και της διαφθοράς, αφού καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομων φορτίων καπνικών προϊόντων. Όπως ανακοινώθηκε, θα χρησιμοποιηθεί σε σημεία του εθνικού δικτύου της χώρας, όπου υφίσταται το μεγαλύτερο πρόβλημα εισόδου και διακίνησης παρανόμων προϊόντων καπνού και θα μπορεί να ελέγχει έως και 80 φορτηγά και κοντέινερ στην ώρα. Πρόκειται για το πρώτο σύγχρονο μηχάνημα με ακτίνες Χ που θα έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ απότερο στόχος είναι να αποκτήσουμε 15 μηχανήματα ελέγχου, αριθμός που θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες της χώρας. Το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή αποτελούν δύο από τις μεγάλες διαφορετικές πηγές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην πρόκληση της σημερινής κρίσης. Αντίθετα, τα φορολογικά έσοδα ήταν διαχρονικά από 5 έως και 10 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πολλαπλασιάζεται αυτή τη μονάδα σε 20 ή 30 χρόνια και θα καταλάβετε πώς δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος. Μιλάμε για μια απώλεια κοντά στα 800 εκατομμύρια το χρόνο με τους μετριότερους προϋπολογισμούς και υπολογισμούς. Το μηχάνημα το οποίο η Παπαστράτος χάρισε στο ελληνικό δημόσιο θα είναι πράγματι ένας από τους πυλώνες εκείνους που θα πατάξουν τη λαθρεμπορία και μόνο των καπνικών προϊόντων αλλά και όλων των υπολείπων. Με το κινητό X-Ray Scanner η χώρα μας αποκτά το πρώτο μεγάλο όπλο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και όχι μόνο. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι το παράνομο εμπόριο καπνικών το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχει φτάσει στο 21% της νόμιμης αγοράς όταν ήταν περίπου στο 3% το 2009. Η Παπαστράτος τιμά τη δέσμευσή της και θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο τη Βολιτεία έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο αυτό πρόβλημα. Η δωρεά του συγκεκριμένου μηχανήματος αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της τελωνειακής υπηρεσίας με σύγχρονα μέσα δίωξης στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Ακολουθεί η παραλαβή 4 ακόμα X-rays μεγαλύτερων από αυτό που βλέπετε μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς και 6 μικρότερων μηχανημάτων για αποσκευές επιβατών, καθώς και η προκήρυξη διαγωνισμού για άλλα 10 μεγάλα X-rays. Εδώ πέρα είναι το μεγαλύτερο τελωνείο, το γάμα τελωνίων, το μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας που εισάγονται όλα τα εμπορευματοκιβώτια. Θα μπει καταρχήν εδώ, όπου υπάρχει μεγάλη επιχειρηματική κίνηση, αλλά έχουμε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης δημιουργήσει 10 κινητές ομάδες ελέγχου που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο, αλλά και στα σύνορα, οπότε το χρησιμοποιούν και αυτοί. Έχει δύο λειτουργίες. Μία να κινείται το ίδιο, οπότε αυτό είναι πολύ πιο εύκολο και μπορεί να ελέγξει μέχρι και 80 κοντέινερ την ώρα. Ενώ μπορεί να είναι κοντέινερ σταματημένα και να περνάνε τα σκανάρια και έχουμε λιγότερη 20 την ώρα.